Γεια σας, αυτή είναι η αγωνιστική του Καζέτα. Είμαι ο Αντώνης Σαούλης. Πριν περάσουμε στις καθιερωμένες τρεις κατηγορίες μας, εσείς μπαίνετε στο site Super League, ψηφίζετε Nivea Men Best Goal και Nivea Men Player of the Month. Ολοκληρώθηκε η 16η αγωνιστική της Super League. Θα τη σχολιάσουμε με τον Παναγιώτη Δαλαταριόφ. Γεια σου, Παναγιώτη. Γεια σας. Ξεκινάμε από την 11η της αγωνιστικής. Κλασικό σχήμα 4-4-2. Δεν βάζουμε περισσότερους από δύο παίκτες της ίδιας ομάδας στην 11η, να είμαστε λίγο δίκαιοι. Και ξεκινάμε, Παναγιώτη, από τη θέση του ονοματοφύλακα και είναι ο Βάτερμαν του Όφη. Συμφωνώ με τον Βάτερμαν. Κράτησε το 0 και τον Όφη με 10 παίκτες η κριτική. Θα μπορούσε βέβαια να μπει και ο Τσιφτσής, ένα παιδί το οποίο έκανε τον τεμπούτο του με τον Ολυμπιακό. Μπήκε στα δύσκολα. Και στο μάτς της Ρησβούπολης έχει μια καταπληκτική απόκρουση που έδωσε παραπάνω βαθμούς στην ομάδα του. Τετράδα της άμυνας, δεξιά ο Ντρέγκερ του Ολυμπιακού, ο οποίος έβαλε και ασίστ, ο Ίγκασον του ΠΑΟΚ, ο οποίος σκόραρε, ο Νεντελτσεάρου της ΑΕΚ, ο οποίος βοήθησε να κρατήσει το 0 η ένωση, και ο Αλβάρες από τον Αστέρα Τρίπολης, αριστερό μπακ. Συμφωνούμε νομίζω στην τετράδα, ειδικά για τα μπακ. Όποιος δεν έχει δει το μάτς, το Απόλλωνα Αστέρας, επειδή ήμουν στο γήπεδο, ο Φεδερίκο Άλβαρες είχε κάνει τρομερό μάτς και από τα αριστερά, που κυρίως ο Αστέρας έκανε τις επιθέσεις του, ήταν πηγή συνεχομένων απειλών για την αντίπαλη άμυνα. Στα χαφ τώρα, δεξιά ο Βαλμπουενά, αριστερά ο Καρλίτος, θα τον βάλουμε αναγκαστικά, αν και αγωνίστηκε ο Σέντερ Φόρ στο μάτς με την ΑΕΛ, και κεντρική μέση ο Σιόντης του ΠΑΣ Γιάννενα και ο Ελ Καντουρί του ΠΑΟΚ. Συμφωνούμε απόλυτα. Θα σταθούμε ειδικά στο Βαλμπουενά. Με αυτά που κάνει στην ηλικία του είναι απίστευτα. Και ο Καρλίτος δίνει το κάτι παραπάνω στον Παναθηναϊκό. Ένα παίχτη που έχουν ανάγκη οι πράσινοι. Νομίζω ότι συμφωνώ απόλυτα και στους τέσσερις σπουδές. Πάμε και στους επιθετικούς. Καρίμα Σαριφάρντε για την ΑΕΚ, ο οποίος σκόραρε για ακόμα μία φορά. Έφτασε τα 8 γκολ στο πρωτάθλημα και χάρισε ακόμα ένα τρίποντο στην Ένωση. Και Χερόνιμο Μπαράλες, ο οποίος επίσης έφτασε τα 9 γκολ στην Super League, έδωσε ένα τρίποντο στον Αστέρα Τρίπολης. Δεν θα είναι ο Ελ Αραμπί, ο οποίος έφτασε τα 14 γκολ, είναι πρώτος σκόρερ με διαφορά. Θα σταθούμε περισσότερο στο συγκεκριμένο μάτς στην ασίστ του Βαλμπουενά και όχι στο πλασέ του Ελ Αραμπί. Και ο Μπαράλες θα σημειώσουμε 60 γκολ στο πρωτάθλημα και είναι δεύτερος σκόρερ πίσω τον Ελ Αραμπί με 9 τέρματα. Εντάξει, ο ανταγωνισμός έχει μεγάλη διαφορά, αλλά σίγουρα ο Μπαράλες είναι αυτός ο οποίος έχει πάρει τον Αστέρα και τον οδηγεί στη θέση που θέλουν να πάρουν οι Αρκάδες, που είναι η πέμπτη θέση. Δεύτερη κατηγορία, η στιγμή της αγωνιστικής. Παναγιώτη, σου δείχνω τρεις φωτογραφίες. Διαλέγεις εσύ την καλύτερη της 16ης αγωνιστικής. Πρώτη στιγμή, Δημήτρης Εμμανουηλίδης σκοράρει, πανηγυρίζει με έναν ιδιαίτερο τρόπο και στις δηλώσεις του φυσικά συγκλονίζει. Εντάξει, δεν το έχουμε ξαναπεί σε αυτήν την εκπομπή ότι όταν τίθεται ένα θέμα τόσο προσωπικό και έχει να κάνει με απώλεια κάποιου ανθρώπου των ποδοσφαιριστών ή κάποιο θέμα υγείας, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα άλλο. Οπότε από τώρα το ξεχωρίζουμε αυτό το γεγονός. Δεύτερη στιγμή, πάλι έχει να κάνει με δήλωση, έχει να κάνει με τον νεαρό Κιάκο, ο οποίος σκόραρε στη Τούμπα. Δεν αρκούσε βέβαια τον γκολ του για να πάρει θετικό αποτέλεσμα ο Βόλος, όμως μάθαμε ένα νέο παιδί και έκανε και μια ωραία δήλωση μετά το τέλος του αγώνα. Ναι, δήλωσε ότι αφαίρεσε τον γκολ του στο αντσάκι του που διαγνωστήκε με λευκαιμία. Δεν μπορώ να το ξεχωρίσω. Βέβαια, το Μανουλίδη ήταν με το κλάμα, το ξέσπασμα κτλ. Ήταν πιο δυνατή ως εικόνα, αλλά και του Κιάκου είναι εξίσου σημαντικό και εξίσου δυνατό. Δεν μπορεί να ξεχωρίσει κάτι. Και τρίτη φωτογραφία είναι μια αγωνιστική αυτή τη φορά. Είναι ο Ματιέ Βαλμπουενά την ώρα που βγάζει την ασίστ. Στη φωτογραφία βλέπετε ότι είναι έτοιμος να πέσει, αλλά εκείνη ακριβώς τη στιγμή βγάζει μια εκπληκτική πάσα στον Ελ Αραμπί, ο οποίος συνέχεια σκοράρει και χαρίζει την νίκη στον Ολυμπιακό. Αν δεν είχαμε τα δύο προηγούμενα περιστατικά που ανέφερες, σίγουρα θα ήταν η στιγμή της αγωνιστικής. Είναι τρομερό ότι στην ηλικία που είναι ο Βαλμπουενά και ερχόμενος από τραυματισμό, μετρά σε δύο αγώνες 3 ασίστ. Και πού καταλήγουμε στην στιγμή, Παναγιώτη? Για μένα θα πω του Κιάκου, γιατί έχει να κάνει με ένα παιδάκι το οποίο διαγνώστηκε με λευκαιμία και ελπίζουμε και ευχόμαστε να το ξεπεράσει. Η στιγμή της αγωνιστικής, λοιπόν, η δήλωση του Κιάκου μετά το τέλος του αγώνα, πάω Βόλος. Τρίτη και τελευταία κατηγορία, ο MVP της αγωνιστικής. Η αλήθεια είναι προβληματιστήκαμε για την συγκεκριμένη αγωνιστική. Υπήρχαν πολλοί πρωταγωνιστές, όχι κάποιος που ξεχώρισε ιδιαίτερα. Τελικά καταλήξαμε στον Ματιέ Βαλμπουενά. Η ασίστ του στην ηλικία του
και το πώς την έβγαλε ήταν αρκετή για να μας χαρίσει μια εκπληκτική αγωνιστική στιγμή. Και φυσικά ο Γάλλος είναι ο MVP της αγωνιστικής, χάρισε ακόμα μια νίκη στον Ολυμπιακό, μια δύσκολη νίκη στο Αγρίνιο. Παρεμπιπτόντως, το συγκεκριμένο γκολ μπορείτε να το ψηφίσετε και ως Nivea Men Best Goal στο site της Super League. Δεν ξέρω αν διαφωνείς, Παναγιώτη. Καθόλου, είναι τρομερό η ποιότητα που βγάζει ο Βαλμπουενά και η οξυδέρκεια του πάνω στο παιχνίδι στη συγκεκριμένη φάση. MVP λοιπόν της αγωνιστικής, ο Ματιέ Βαλμπουενά, που με την assist χάρισε την νίκη στον Ολυμπιακό, ο οποίος παραμένει μόνος πρώτος στην βαθμολογία με μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο Άρη. Αυτή ήταν η αγωνιστική του Γκαζέτα. Μέχρι την επόμενη φορά, εσείς μπαίνετε στο site της Super League, ψηφίζετε Nivea Men Best Goal και Nivea Men Player of the Month.